Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που σας υποδέχομαι και σήμερα. Η χρονιά για τη στέγη ξεκινάει σήμερα. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ στηρίζει τον ελληνικό πολιτισμό και τους Έλληνες δημιουργούς. Το νέο πεδίο στο οποίο θα στραφούμε φέτος είναι το ελληνικό σινεμά. Θα πραγματοποιήσουμε ένα μεγάλο ταξίδι, ξεκινώντας από τη Λατινική Αμερική, θα πάμε στη Νότια Αφρική, στην Ινδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα καταλήξουμε στη μεγάλη πρωταγωνίστρια που είναι βεβαίως η Αθήνα που αγαπάμε και η Αθήνα που σίγουρα θέλουμε να βλέπουμε να ανθίσει, όπως ακριβώς άνθισε και η είσοδος της στέγης με τα 11.000 λουλούδια της Rebecca Louise Law. Πέρα από την Αθήνα, μια έμφαση πολύ χαρακτηριστική στα κλασικά κείμενα, στο ελληνικό θέατρο, αλλά βεβαίως και στις διεθνείς παραγωγές, αλλά και μουσική με κάθε τρόπο, πολύ design, πολύ αρχιτεκτονική, πολύ σινεμά. Ο κινηματογράφος είναι καινούργια λέξη στο περιεχόμενο της στέγης και πάνω απ' όλα βεβαίως εκπαίδευση με κάθε τρόπο, στέγη με κάθε τρόπο. Έχουμε πολλές παραστάσεις με νέα μέσα, όπου πάντα βεβαίως είναι ο performer που είναι στο κέντρο. Έχουμε πολλές συναυλίες με μουσικές που ξεφεύγουν από τις κατηγορίες και τα όρια. Έχουμε όπως πάντα πολύ jazz και αυτοσχεδιασμό. Νομίζω αυτά είναι κάποια από τα δυνατά σημεία του φετινού προγράμματος. Με βεβαίως τις πάγιες συνεργασίες μας, η Καμεράτα, που έχουμε τρεις πολύ όμορφες συναυλίες φέτος. Το ελληνικό σχέδιο που καλύπτει ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Δηλαδή όλο μαζί νομίζω συνθέτει μια εικόνα αρκετά πλούσια της μουσικής ζωής στην Ελλάδα σήμερα. Φέτος στη στέγη. Κλασικά κείμενα, νέες τεχνολογίες, νέα μέσα, παραστάσεις υβριδικές από όλα τα μέρη του κόσμου, Λατινική Αμερική, δεύτερο φεστιβάλ γεωπολιτικό, Fast Forward Festival, φεστιβάλ αφιερωμένο στις νέες τεχνολογίες και στο δημόσιο χώρο, αλλά και νέες παραγωγές χορού, δεύτερο φεστιβάλ Ελλήνων χορογράφων, ελληνικές παραγωγές, πολύ ρεπερτόριο φέτος στη στέγη, νέες ομάδες που στηρίζουμε πάντα. Είναι χαρά μας το γεγονός ότι το 2013 το πρώτο βραβείο σε αυτή τη διοργάνωση που είναι διεθνής και απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους καλλιτέχνες, ανάμεσα σε 700 συμμετοχές, το πήρε μια Ελληνίδα, η Κατερίνα Θανασοπούλου, με το έργο Αποδημία, που είναι μια παραγωγή, ανάθεση της τέχνης γραμμάτων και τεχνών για τους εικαστικούς διαλόγους 2012-2013. Είχαμε ένα πολύ διαφορετικό, πιο πολιτικό αν θέλετε πρόγραμμα της στέγης φέτος. Πώς προέκυψε αυτή η επιλογή και τη σηματοδοτεί στους καιρούς που ζούμε? Η επιλογή του να κάνουμε πολιτικό θέατρο προκύπτει συνειδητή επιλογή του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ότι σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε δεν μπορούμε να θεραπεύουμε την τέχνη για την τέχνη. Είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας. Ζούμε σε αυτή την κοινωνία, υφιστάμεθα ό,τι υφίστανται και οι υπόλοιποι Έλληνες. Και επομένως πρέπει να συμμετάσχουμε στο κοινωνικό γίγνεσθε της εποχής μας. Αναγκαστικά γινόμαστε συνειδητοποιημένοι πολίτες. Και όταν λέμε πολιτικό θέατρο, εννοούμε ακριβώς αυτό. Δεν είναι θέατρο το οποίο παίρνει μια συγκεκριμένη πολιτική θέση υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος, αλλά ως συνειδητοποιημένοι πολίτες, ως συμμετέχοντες στα κοινά, ως άτομα τα οποία δεν είναι ιδιώτες με την έννοια που έδινε ο Σοκράτης αυτόν τον όρο, θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μας και θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας.